Όπως σας είχα πει λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ σήμερα στο Καφέ Ελληνικών, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο αυτών των συζητήσεων με τους άρχοντες της πόλης, καλεσμένος ο πρώτος των πρώτων, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Υπεραχώρας Αγίων Θεοδόρων, ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, για να τα πούμε όλα, να συζητήσουμε για όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους 15 μήνες, που ουσιαστικά βρίσκεται η Δημοτική Αρχή στα πράγματα, σχεδόν 1,5 χρόνος, να σας καλημερίσω. Καλή σας ημέρα. Είναι τιμή μας και χαρά μας να σας έχουμε εδώ, μιας και όλους αυτούς τους μήνες παρακολουθούμε τις εξελίξεις του Δήμου, όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν σας κρύβω ότι αρκετές φορές βάζουμε εφέ σε πράγματα που θα θέλαμε να δούμε και δεν βλέπουμε, και άλλες φορές βεβαίως επιβραβεύουμε κινήσεις και θεσμούς που υλοποιούνται και γίνονται πραγματικότητα στο Δήμο μας. Να ξεκινήσουμε, Δήμαρχε, από αυτό που συνέβη χθες. Στα καλά του καθουμένου, συνεργεία εμφανίστηκαν στις παλιές πηγές από την πλευρά που είναι το Άκουα και η Πηγή, θέτοντας τα πράγματα εκτός ορίων, μιας και βρισκόμαστε μέσα στην εορταστική περίοδο, και θέλοντας να υλοποιήσουν ένα σχέδιο, ένα πλάνο που έχει η περιφέρεια για την κατεδάφιση των προθηκών των καταστημάτων. Βέβαια, χθες ήρθατε αργά το βράδυ, αλλά είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αργά το βράδυ ενημερωθήκατε για το τι συνέβη. Και σίγουρα έχουμε ένα αποτέλεσμα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Μην έχουμε τα παρατράγουδα, ξέρετε, ξαφνικά αργήσουν και τα ξυλώνουν. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε, η προθεσμία που πήραμε, που είχαμε πάρει τότε που είχε λήξει τον Οκτώβριο μήνα, πήραμε μέχρι 31 Δεκάτου. Αυτό δεν πάει να πει ότι 31 Δεκάτου θα έρθουν τελευταία μέρα. Αυτοί θεωρήσανε σωστό να έρθουν 10 μέρες νωρίτερα για να αρχίσουν το γκρέμισμα της παραλίας. Νομίζω η κοινή γνώμη έμαθε ακριβώς το τι έγινε. Προσφύγαμε στον εισαγγελέα, πήραμε μια παράταση. Όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε τις επαφές με το επίσημο κράτος, με την επίσημη κυβέρνηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, είχα δει τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πουλάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κουρουμπή, τον κύριο Πουλάκη. Είχαμε συζητήσει πως θα δοθεί και είναι δυνατόν να πάρουμε μια παράταση ακόμα, 1-1,5 χρόνο, για να μπορέσουμε να τελειώσει η μελέτη που ήδη έχει ξεκινήσει με το Πολυτεχνείο, και να δώσουμε και το χρονικό περιθώριο στους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτά που πρέπει να φτιάξουν, τα νόμιμα πλέον, και να μην έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Μία διευκρίνηση: από τη στιγμή που έχει εγκριθεί η μελέτη, δεν μας δίνεται και μία ουσιαστικά άτυπη παράταση για να μπορέσει να υλοποιηθεί? Όχι, δυστυχώς. Δεν δίνει. Το κράτος σου λέει ότι έχουμε τις τελεσίδικες αποφάσεις, έχει βγει αυτή η απόφαση. Εμείς κοιτάξαμε για να δούμε πώς μπορούμε να τρενάρουμε αυτές τις τελεσίδικες αποφάσεις. Εκεί ήταν όλη η προσπάθεια. Εκεί είναι για να πείσουμε στα Υπουργεία ότι εμείς δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια, ότι δεν θέλουμε να παραμείνει όσο έχει η κατάσταση. Θέλουμε να την αλλάξουμε. Θέλουμε να νομιμοποιήσουμε οτιδήποτε φτιάξουμε, αλλά δώσε μας και το χρονικό περιθώριο. Μην μας πείτε ότι αύριο το πρωί, διότι δεν είναι ούτε έτοιμη μελέτη, αλλά δεν είναι και εύκολο να κατασκευάσεις αυτό που πρέπει να κατασκευάσεις το νόμιμο σε 1 μήνα και 2 μήνες. Αυτή είναι η όλη μας η προσπάθεια. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα αυτές τις μέρες να κάνουμε και με τον Υπουργό Περιβάλλον, τον κύριο Σκουρλέτη, μια επαφή για να δούμε πώς μπορούμε. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και ειδικά με τον Αντιδήμαρχο Πειραιά τι είχε γίνει στο μικρολίμανο που είχαν πάρει αυτές τις παρατάσεις, με ποιες διαδικασίες. Αυτοί έχουν τηρήσει ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες που έχουμε κάνει εμείς με τη μελέτη και όλα τα σχετικά, με την χρήση γυαλού και παραλίας, όλο αυτό το που έχουμε κάνει ήδη και εμείς. Απλώς θα τα ζητάμε ένα χρονικό περιθώριο, 1,5 χρόνο, έστω και 2, ξέρω εγώ, όσο μπορούμε λίγο παραπάνω, για να μπορέσουμε να τελειώσει η μελέτη και από εκεί και πέρα να κατασκευαστούν αυτά που πρέπει να κατασκευαστούν για να φτιάξουμε την παραλία του Δήμου. Επισήμως, για να καθησυχάσουμε λοιπόν τους καταστηματάρχες, τους ξεπερνάνε. Δεν υπάρχει καθησυχασμός, εγώ λέω και πάλι, δεν υπάρχει. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή γι' αυτό το χρόνο. Είναι αλήθεια. Επισήμως η εισαγγελία μας είπε ότι μέχρι πότε δεν θα έρθουν. Είπε για μετά τις γιορτές. Το θέμα δεν λύγει αυτό το πρόβλημα. Το να έρθουν στις 10 Γενάρη ή 15 Γενάρη. Δεν λέει, είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα για να πούμε την πραγματικότητα. Το θέμα είναι μην πάμε να καταστρέψουμε τώρα μια παραλία, εφόσον έχουμε ξεκινήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες, την ανάθεση, τις μελέτες
και όλα τα ζητητικά, πάμε τώρα να καταστρέψουμε επί της ουσίας τίποτα. Μάλιστα. Γιατί είμαστε διατεθειμένοι, είπαμε, πήραμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε όλο το προφίλ της πόλης, το παραλιακό προφίλ της πόλης. Θα έχουμε οικονομικά τη δυνατότητα, Δήμαρχε, όμως, ας πούμε, ότι εντάξει, όλα πάνε καλά, κατευχήν, βοηθήσει και ο Χριστούλης τώρα τα Χριστούγεννα και έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τη μελέτη. Υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθεί η μελέτη, από ό,τι ξέρω, περιλαμβάνει κάποιες κατασκευές να γίνουν. Αφήστε να δούμε τι θα λέει η μελέτη πρώτα και δεύτερον, ο Δήμος δεν θα έχει τη δυνατότητα. Το κάθε ένα κατάστημα θα πληρώσει την κατασκευή του. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Αν μπορέσουμε να βρούμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό το κοιτάμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα υποχρεωθεί και αυτό το πράγμα από το μίσθωμα που είναι να δίνει στο λιμενικό ταμείο, θα αποπληρώνει την κατασκευή με τα χρόνια. Αυτό όμως να δούμε πρώτα τις κατασκευές, τα κόστη και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε, να δούμε, εδώ είμαστε, δεν είμαστε σε τίποτα απόλυτοι, αυτό θα δούμε πώς θα γίνει. Το θέμα είναι πρώτα να φτιαχτεί μια ωραία μελέτη, η οποία θα αλλάξει όλο το προφίλ της πόλης μας, το παραλιακό έχετε προφίλ. Έχετε πάρει κάποιο προσχέδιο, δεν έχετε πάρει? Όχι, τίποτα απολύτως. Ό,τι λέγεται, υπάρχουν κάποια σχέδια που υπήρχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Λογοθέτη. Από τον κύριο Λογοθέτη δεν υπήρχε τίποτα. Από τον κύριο Παύλου. Του κύριου Παύλου κάποια αυτά τα έχουμε δώσει στο Πολυτεχνείο. Κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να αλλάξουμε το παραλιακό κομμάτι της πόλης. Στόχος είναι να γλιτώσουμε τις γιορτές, θα τουλάχιστον μην πέσουν απότομα τα καταστήματα. Στόχος μας είναι να μην γκρεμιστεί τίποτα μέχρι ομαλά να πάμε, ακριβώς όπως είπατε, να πάμε εντελώς ομαλά μέχρι να φτιάξουμε το καινούριο προφίλ της πόλης. Απλά μην μας πιάσει αυτό, ξέρετε, κάνα Απριλίο, γιατί είναι και το Πάσχα αργά φέτος, 1η Μαΐου πέφτει και έρχεται και κάθεται στην Εγώ δεν θέλω να λέω. Εγώ λέω ότι μπορεί αύριο το πρωί να συμβεί. Εγώ δεν θέλω.